Έχουμε επιστρέψει κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Πάμε τώρα, αφού ακούσαμε νωρίτερα τους νικητές, τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο, τον Ανδρέα τον Σιζόπουλο και τον Γιάννη τον Γιαναρά. Πάμε τώρα να δούμε με δημοσιογραφική ματιά την σειρά των τελικών, τους πέντε τελικούς, πολύ περισσότερο φυσικά τον τελευταίο. Ο Ηρόδοτος Μιλτιάδος είναι μαζί μας μέσω Skype. Ηρόδοτε, καλό σου απόγευμα. Γεια σου Πανίκο, χαιρετίσματα σε όλους. Λοιπόν, μια μεγάλη σειρά. Λέγαμε ότι μπορεί να πήγαινε και σε πέντε τελικούς. Τελικά επιβεβαιωθήκαμε, πήγε πέντε τελικούς η σειρά των αγώνων. Από τον τελευταίο, τι κρατάς και τι ήταν αυτό το στοιχείο που έδωσε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ? Νομίζω ότι ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο τέλος, ένα πρωτάθλημα μάλλον που κρίθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο, κρίθηκε στην ομάδα που απλά έκανε και τα 2-3 πράγματα πριν να κάνει καλύτερα και στην τύχη. Είναι δύο στοιχεία. Η ΑΕΚ μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο πίσω στο σκορ με 1-2 πόντους και απλά έπαιξε καλύτερο μπάσκετ. Ο Κεραυνός από την άλλη είχε 2-3 στιγμές άτυχες, μπορώ να πω. Είχα χάσει αδυνατός 3-4 drive τα οποία θα μπορούσαν και να ισοφάριζαν το παιχνίδι. Κάποια σου δεν τους βγήκαν. Κρίθηκε εντελώς στις λεπτομέρειες το πρωτάθλημα και είναι απίστευτο αυτό που έγινε χθες στο Στρόβολο. Δεν θυμάμαι τέτοιο φινάλε σε πρωτάθλημα. Ίσως το 98 ήταν ο Αποέλ και έβγαινε 4-3 τον Κεραυνό, αλλά και πάλι δεν θυμάμαι τέτοιο φινάλε. Ήταν απίστευτο, κρίθηκε εντελώς στις λεπτομέρειες σε ένα άστοχο σούτ, σε ένα drive που λίγο έλειψε να μπει κτλ. Εγώ νομίζω ότι στο τέλος, στο τελευταίο δεκάλεπτο, είχε περισσότερα νεκρά διαστήματα ο Κεραυνός. Ναι. Και στο τρίτο δεκάλεπτο, εκεί που ήταν, αν θυμάμαι καλά, 5-6 πόντους μπροστά, σε κάποια φάση έκανε πάλι ένα blackout, είχε πάλι μάλλον ένα blackout, έδωσε την ευκαιρία στην ΑΕΚ να περάσει. Και στο τελευταίο δεκάλεπτο πάλι είχε ένα blackout το οποίο δεν κόστισε τόσο πολύ γιατί δεν ήταν και ιδιαίτερα εύστοχη και η ΑΕΚ. Ναι, ο Κεραυνός είχε προηγηθεί με 8 πόντους. Ναι. Είχε περάσει μπροστά με 8 πόντους και νομίζω ήταν 55-47, δεν κάνω λάθος. Από εκείνο το σημείο η ΑΕΚ έτρεξε ένα επιμέρους σκορ 13-3, πέρασε μπροστά στο σκορ 58-60. Και από εκείνη τη στιγμή λίγο πολύ πήρε το πάνω χέρι. Ο Κεραυνός, ναι. Βέβαια είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι στον Κεραυνό θα κάτσουν να σκέφτονται τι πήγε λάθος. Σίγουρα θα σκέφτονται εκείνη τη διαχείριση του συνοχτό που δεν έκανα σωστά. Θα σκέφτονται κάποιες επιλογές στην επίθεση, ίσως κάποιες κινήσεις στην άμυνα. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα λεπτομεριών. Και στο τέλος της ημέρας η ΑΕΚ είχε υπέρ της αυτές τις λεπτομέρειες, διότι πρώτα απ' όλα η ΑΕΚ ήταν διότι η σεζόν τελείωσε, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, εξαιρετική ομάδα με εξαιρετικές μονάδες και ένα πολύ καλά δουλεμένο σύνολο. Και στο τέλος της ημέρας η ΑΕΚ, ειδικά στο τελευταίο δεκάλεπτο εκεί όπου πρέπει να πάρει σωστές αποφάσεις, τις πήρε λόγω ακριβώς αυτής της ψηλής ποιότητας που είχε εκείνη η ομάδα. Ναι. Τώρα, η χρονιά έχει ολοκληρωθεί. Πρωταθλήτρια και κυπελούχος η ομάδα της ΑΕΚ. Ναι. Εσύ που ζούσες σαφώς πλησιέστερα τα παιχνίδια τουλάχιστον που μεταδίδονταν τηλεοπτικά και όχι μόνο, γιατί είχαμε και αρκετές μεταδόσεις από το live streaming της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης στην πρώτη κατηγορία. Από ό,τι μαθαίνω του χρόνου θα επεκταθεί και στην δεύτερη κατηγορία σε κάποια παιχνίδια, θα επεκταθεί και στο γυναικείο. Τι κρατάς από την φετινή χρονιά, για να επιστρέψουμε στα της φετινής περίοδου? Είναι πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κρατήσουμε. Να προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος, δεν ξέρω ότι κινούμαστε με ένα πρόγραμμα. Να ξεκινήσω πρώτα από την διάδα ΑΕΚ Κεραυνός, δύο ομάδες εις άξιες, οι οποίες στο τέλος της ημέρας η ΑΕΚ πήρε το double. Βέβαια θα μπορούσε το πράγμα να πήγαινε ανάποδα. Ο Κεραυνός ήταν κοντά στο να πάρει το πρωτάθλημα, μέσα στην έδρα του ήταν μπροστά στο τελευταίο δεκάλεπτο. Στο κύπελλο η ΑΕΚ ήταν απλά καλύτερη εκείνη τη μέρα. Αυτές οι δύο ομάδες ήταν εξαιρετικότατες. Είχαν παρόμοια ρόστερ, αλλά και διαφορετικά. Διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Πραγματικά ήταν απόλαυση να βλέπουμε αυτές τις δύο ομάδες και ειδικά τα 8-9 παιχνίδια που έδωσα φέτος μεταξύ τους. Από εκεί και πέρα είχαμε, έτσι έκανα μια ανασκόπηση γενικότερα, κρατάω βεβαίως την ένωση του Μιχάλη Καγκιούζη. Ο Καγκιούζης στη δεύτερη τη χρονιά έφτιαξε ένα τρομερό σύνολο. Η ένωση θα μπορούσε να πήγαινε λίγο πιο μακριά
αν δεν είχαν στις λεπτομέρειες εκείνο το πρώην ημιτελικό κυπέλλου και να ήταν λίγο πιο τυχεροί στα play-off. Κρατάω επίσης την ομάδα του Απόλλωνα που έδειξε ότι είχε εκείνα τα στοιχεία που χρειαζόταν. Της έλειπε κάτι όμως, έλειπε λίγο η σταθερότητα στους ξένους, ίσως λίγο περισσότερο βάθος στο ρόστερ. Ο Αποέλ θεωρώ ότι ήταν ο μεγάλος άτυχος της χρονιάς, διότι ο Αποέλ του πήρε αρκετές εβδομάδες, ακόμη και μήνες, μέχρι να στρώσει. Λόγω των προβλημάτων στην αρχή που άλλαξε η διοίκηση, ο προπονητής, μετά άρχισαν να έρθουν οι ξένοι, πρέπει να μπουν καραντίνα οι ξένοι μέχρι να μπουν στους ρυθμούς. Αυτά στήριζαν στην αρχή, ο Αποέλ όλη τη χρονιά έτρεχε από πίσω τους αντιπάλους του. Τους πέρασε στο τέλος, μπήκε στα play-off και εκεί ίσως πάλι να το έλειπε το κάτι παραπάνω για να κάνει το βήμα. Άρα θεωρώ ότι ο Αποέλ είναι η άτυχη της χρονιάς. Η Ομόνια θεωρώ ότι εδραιώνεται στα ψηλά και πρέπει η Ομόνια του χρόνου να χτίσει τη χρονιά φέτος για να κάνει το βήμα παραπάνω. Δεν δικαιολογείται μια ομάδα όπως η Ομόνια να είναι 7η, 6η εκεί και να έχει μόνο ένα τελικό κυπέλλου στην ιστορία της. Από εκεί και πέρα είχαμε την ΕΘΑΜΕ και τον ΑΠΟΠΟ πάντες με αλλαγές στον τρόπο παιχνιδιού τους. Γενικά δεν είχαν μια σταθερότητα, ειδικά η ΕΘΑ, ο ΑΠΟΠ ήταν λίγο πιο σταθερός, σαν μπορούσε ο ΑΠΟΠ να ήταν πιο τυχερός και να μπαινε εξάδα. Ενώ η ΑΕΛ, εντάξει, η Βασίλισσα του Κυπριακού μπάσκετ πρέπει να ανέβει, δεν γίνεται αρχαία τελευταία η ΑΕΛ. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Κύπρο, στο μπάσκετ. Και ελπίζουμε, εντάξει, τουλάχιστον έχει επιστρέψει η πρώτη κατηγορία, αλλά ελπίζουμε του χρόνου να τη δούμε ακόμη πιο ισχυρή. Και βεβαίως, κλείνοντας για το ανακεφαλαίωση, ελπίζουμε του χρόνου πραγματικά, και το λέω αυτό ως φιλάθλος του μπάσκετ και ως αειδεμετήτης, να δούμε την ΕΝΑΦ, τον Αχιλέα Γαϊμακλείου. Παραδοσιακές ομάδες της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας να επιστρέψουν στην πρώτη κατηγορία. Και την Ανόρθωση που ξέρω ότι κάνουν εξαιρετική δουλειά. Θα ήταν χαρά να τη δούμε να επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία μετά από πολλές δεκαετίες. Θέλουμε να δούμε και άλλες ομάδες για να μεγαλώνει το πρωτάθλημα μας. Μάλιστα. Ηρώτοντε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου και σήμερα στην εκπομπή. Είμαι σίγουρος ότι μέσα στις επόμενες εκπομπές θα κάνουμε έτσι μια ανασκόπηση γενικότερη και θα μπορέσουμε να πούμε σαφώς περισσότερα πράγματα και για το πρωτάθλημα αλλά και κάθε επέκταση για κάθε μία από τις ομάδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή. Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλό σου απόγευμα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο κυρίες και κύριοι, το επόμενο μας θέμα θα έχει να κάνει με τον τελικό τροχοκαθίσματος. Πάμε σε μικρή διαφημιστική σφήνα και επιστρέφουμε.